και καλούμε και την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην ενίσχυσή του, την ενίσχυσή του την απόλυτη. Και στο να αναλάβουν υπηρεσία όσοι έχουν ήδη προσληφθεί και να προχωρήσει η κήρυξη των θέσεων τις οποίες εμείς είχαμε σχεδιάσει και βέβαια να γίνει και ενίσχυση πραγματική. Διότι προσέξτε τώρα το λάθος που γίνεται. Τα άμαθα εχθές σε σχέση με το νοσοκομείο της Καστοριάς. Ενισχύεται λέει το νοσοκομείο της Καστοριάς. Ξέρετε τι σημαίνει. Παίρνουν τους γιατρούς από τα κέντρα υγείας, τα τοπικά του νομού Καστοριάς και τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Ενώ θα έπρεπε η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να είναι μια πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Ακριβώς για να αντέξουν τα νοσοκομεία μας. Και αναφέρομαι στην Καστοριά, η οποία έχει ακριβώς και το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως έχουμε δει τις τελευταίες μέρες και με βάση την εξέλιξη των κρουσμάτων και των ανθρώπινων απολειών. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μία μέρημνα, ούτως ώστε να γίνει καθαρό ότι είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, δίπλα στους ανθρώπους τους οποίους έχουμε στείλει ως κοινωνία στην πρώτη γραμμή και πρέπει εκεί να τους στείλουμε εξοπλισμένους και να λάβει τα μέτρα η πολιτεία ούτως ώστε να έχουν επάρκεια.